Χαρή πρωτιά. Πρωτιά της τάξης του 4%, 3,9. Και παρόλα αυτά, βλέπετε ότι γίνονται συζητήσεις για το αν πιάνετε το άθροισμα που είχε πει ο κύριος Σταθάκης, Νέας Δημοκρατίας και Ελιάς. Συζητήσεις που συγκρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα με το προηγούμενο των εθνικών εκλογών και κυρίως συζητήσεις για το αν έχετε το δικαίωμα να διεκδικείτε προσφυγή στις εθνικές κάλπες. Μάλιστα ο κύριος Βενιζέλος σήμερα είπε κατ' ουσίαν ότι είναι συνταγματική εκτροπή το ότι πήγε ο Τσίπρας στο Παπούλια να ζητήσει εκλογές. Τι λέτε? Κοιτάξτε, εδώ ιδιαίτερα οι πρόεδροι κομμάτων και μια συγκυβέρνηση που έχει κουρελιάσει το Σύνταγμα να μιλάει για συνταγματική εκτροπή σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι όχι δεν απλώς δεν ευσταθεί, ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά πάντως, εδώ πρώτη φορά... δεν έχει πια τη δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή. Μα δεν ζήτησε ο Τσίπρας να διαλύσει ο πρόεδρος στη Βουλή. Ο Τσίπρας έθεσε το αίτημά μας, το οποίο βγαίνει από τις... Γιατί το λέτε? Λοιπόν, αυτό, μια στιγμή. Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, κύριε Φαζέντα. Σας χωρώ, αλλά... Και μπορείτε να το απαντήσετε κιόλας. Όποτε αρχίζω να μιλάω συνήθως. Συμβαίνει πάντα. Δεν παραπονιέσαι. Όχι, εγώ δεν παραπονιέμαι. Μα τώρα είναι η αγγλινιάξη, μην κουβεντιάσουμε. Μεγάλο ενδιαφέρον. Λες ωραία πράγματα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βγήκε έξω από το προεδρικό μέγαρο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να με ρωτάει ο Σαμαρά, η κυβέρνηση να πούμε, αν θα κάνει τούτο, αν θα βάλει τον πρόεδρο. Αυτό το είπε. Να με συγχωρείτε, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι συγκυβέρνηση. Δηλαδή να συνονοείται η αεξωματική αντιπολίτευση. Ο οπορτουνισμός τρελάθηκε εδώ δηλαδή. Δεν αφορά το Λαφαζάνι με τίποτα αυτό. Είπε ότι δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση. Μα αφού ξέρω τι είσαι. Μη διανοηθεί, κύριε. Δεν είσαι αυτό που... Μη διανοηθεί. Αλλά δεν είναι διανοηθεί. Μα είναι τώρα σοβαρά αυτά. Δεν είναι συγκυβέρνηση, κύριε. Με την εμπειρία σας. Σας παρακαλώ. Για να ακούσουμε. Περί αιτήματος συγκυβέρνησης. Να ακούσουμε τον κύριο Λαφαζάνι. Εγώ πρώτη φορά βλέπω πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά να έχει χάσει τις εκλογές. Δυστυχώς αυτό είναι το κλίμα. Όχι, που προσπαθούν κάποιοι να εμφανίσουν από τα κυρίαρχα μίντια. Δεν αναφέρομαι στους παρευρισκόμενους, αλλά αυτό βλέπω. Αυτό η παρατηρώ. Της έχασε, από την πρώτη μέρα και περίπου θέλουν να μας πούνε ότι επειδή είστε πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και αισθητή η διαφορά, περίπου 4 μονάδες, πρέπει να βάλουμε και πλερέσεις. Καλή μου, να γελάτε, είπαμε. Αυτό βλέπω. Αλλά θέλετε να συγκυβερνήσετε, κύριε Λαφαζάνι. Κοιτάξτε. Είναι οπορτουνιστικό αυτό. Ναι, είναι λογική τη δική σα κουλτούρα αυτό. Αφήστε με να πω κάτι. Με τον ΝΑΤΟ, την ΕΟΚ και τον Σαμαρά δεν γίνονται αυτά δηλαδή. Τώρα φτάσαμε στο ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ. Τα είπε ο Τσίπρας, γι' αυτό με συγχωρείτε που τα αναφέρω. Αφήστε τον να με συγχωρείτε, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή τα είχα. Αν θέλετε, εντάξει, πείτε ό,τι τελειώσετε για να πω κι εγώ. Τίποτα, τίποτα. Κοιτάξτε. Όλη η πολιτική εμπειρία έχουμε εδώ. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνια θητεύουν είτε στη δημοσιογραφία είτε στην πολιτική. Τα αποτελέσματα, κάθε εκλογικό αποτέλεσμα, μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς από 10 μεριές και να βρει επιχειρήματα να στήριξει την δικιά του ερμηνεία και τη δικιά του εκτίμηση. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνω. Είναι λογικό. Αλλά ξέρετε, τα αποτελέσματα παράγουν στην κοινή γνώμη, στον λαό, στους πολίτες, ένα συγκεκριμένο αποκριστάλλωμα. Και αυτό έχει γίνει. Ο κόσμος ξέρει περίπου τι έχει συμβεί με τα εκλογικά αποτελέσματα. Και έχει βγάλει θεμελιώδη συμπέρασμα. Δεν περίμενε να μιλήσω εγώ, ο ένας ο άλλος και να του πούμε τι έγινε. Το έχει δει. Έχει δει το εκλογικό αποτέλεσμα. Και το εκλογικό αποτέλεσμα νομίζω ότι έχει και ένα αριθμητικό βάρος, αλλά έχει και ένα ποιοτικό στοιχείο. Πώς εξηγείτε το ένα ότι χάνονται 14-15 μονάδες από τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα και δεν παίρνετε τίποτα? Μα κέρδισε η άκρα δεξιά, δεν το βλέπετε? Υπάρχει ένα ο Σαμαράς από την άκρα δεξιά έχει χάσει, δεν έχει χάσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο. 10 μονάδες. Και υπάρχει και μια δυναμική. Το ποιοτικό στοιχείο, το στοιχείο του προσανατολισμού της κατεύθυνσης είναι ότι ένα κόμμα της αριστεράς και μάλιστα της ριζοσπαστικής αριστεράς για πρώτη φορά. Με δεδομένο τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί... κόψε κάτι από το ριζοσπαστικό. Τώρα, τώρα, κυρία Κανέλη. Το είπε τώρα. Ο Τσίπρας είπε. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν αμφισβητείτε. Εντάξει.
Αριστερό να το δεν ξέρω, δεν είναι σπαστισμό. Καλά, δεν συμφωνεί ο Λαφαζάνης. Άστον, εσείς κυρία Κανέλη, να μου το δείξετε το αριστερό να το. Ωραία. Εσείς κυρία Κανέλη, έχετε βγάλει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα σας, πρόδωσε, έχει πουλήσει τα πάντα, έχει αναδιπλωθεί, έχει χωθεί στο σύστημα, χωρίς να έχετε δει ούτε μία προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και στον ρόλο του. Λοιπόν, τι να σας κάνω εγώ. Τι να σας κάνω. Ναι, αλλά και ο κύριος Τσίπρας δίνει χέρι στο κουκουέ. Όταν αποδέχεις όλους του παιχνιδιού. Δεν μπορείς ξέρετε και να πεις ότι είναι ριζοσπαστικό. Το κάνει παραγωγή. Πού είναι το σπάσιμο της ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Είναι ριζοσπαστική αριστερή δύναμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναλλακτική δύναμη. Και αυτό το έχει καταγράψει ο απλός πολίτης. Ό,τι και να λέει το κουκουέ, ό,τι και να λένε κάποιοι. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τον ΣΥΡΙΖΑ το συκοφαντούν το εχώριο κατεστημένο, το συκοφαντή, το ευρωπαϊκό διευθυντήριο. Η πολιτική διαφωνία είναι η συκοφαντία. Τον παρουσιάζουν ως την καταραμένη παράταξη, η οποία θα διαλύσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Δεν θα έχουμε φάρμακα. Ο πρόεδρος είπε, είμαι υπέρ του κατεστημένου, ο Παναγιώτη. Με συγχωρείς, ο κύριος Τσίπρας βγήκε και μας είπε ότι το ΝΑΤΟ και η ΟΚ. Δεν είναι κατεστημένο αυτό. Δεν είναι το ξένο και το πιο κεφάλαιο. Αντός καταδυναστεύει τον ελληνικό λαό αυτό. Παρακαλέσω θερμά, θέλω να μπορεί ο κύριος Λαφαζάνης να πει ένα ολοκληρωμένο. Θα παρακαλέσω ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι μια ανατρεπτική δύναμη, πρώτη φορά ριζοσπαστική δύναμη της αριστεράς. Έχει αναδειχθεί στην ελληνική πολιτική ιστορία, παρότι η αριστερά έχει μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα και μεγάλους αγώνες και με πολλές θυσίες και μεγάλη προσφορά και στη δημοκρατία και στις κοινωνικές κατακτήσεις. Πρώτη φορά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη αφήνοντας πίσω το αστικό πολιτικό κατεστημένο. Την κατσέλη, και με διαφορά. Επίσης, και το κοτσακά. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Το άφησε πίσω του. Κύρια Κανέλη. Τον σωμάτωσε. Κύρια Κανέλη, τον πόνο σας λέτε. Το τον πόνο σας λέτε. Τον πόνο σας λέτε. Εγώ τον πόνο μου. Πείτε τον, αλλά αφήστε με να τελειώσω κι εγώ. Όχι, πρέπει λοιπόν, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν θέλετε να το αντιληφθείτε, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ο καθένας ελεύθερος είναι να έχει τη γνώμη του. Μα αλλά δεν είναι συκοφαντία να διαφωνήσει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτός. Είναι η δύναμη αυτή στην Ευρώπη που έχει κάνει μια μεγάλη έκπληξη. Σχολιάζεται σήμερα σε όλη, από τις ευρωπαϊκές εφημερίδες, από όλο τον ευρωπαϊκό τύπο. Μην το αφισβήτησε κάτι. Και σε μια Ευρώπη που φαίνεται ότι κινείται πιο συντηρητικά και πιο ακροδεξιά, η Ελλάδα ακολουθεί μια αντίστροφη κατεύθυνση. Όχι, και αναδεικνύει ένα θετικό πείραμα. 10%. Το πειραματόζωο των μνημονίων αναδεικνύει ένα θετικό πείραμα. Και ένα θετικό παράδειγμα για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση, τον εφιάλτη των κοινωνικών εκθεμελιώσεων με αριστερές δυνάμεις, με δημοκρατία, με προοδευτικές απαντήσεις. Το δικό μου ερώτημα αυτό βλέπω, αυτό βλέπω εγώ και αυτό αποτελεί, στρατηγική και αυτό αποτελεί ποιοτικό στοιχείο, αυτό αποτελεί στοιχείο προσανατολισμού, κατεύθυνσης που έχει δυναμική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως δεν μπόρεσε να... Εγώ ρώτησα για τη μετεκλογική στρατηγική σας ποια είναι και γιατί τώρα δεν αυξήσατε τη δύναμή σας. Ναι, τώρα, δηλαδή πώς μετά αυτό από λέω μια κοσμογονία όπου η λεγόμενη αστική τάξη βρέθηκε να πληρώνει φοβερούς φόρους τα τελευταία 2 χρόνια. Δέχτηκε επίθεση κατοικία. Η αστική τάξη, η μεγάλη αστική τάξη δεν το βλέπω. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Μιλάω για τη μεσαία αστική τάξη. Για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ εξοντοτικά μέτρα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες όμως, η Eurobank. Γιατί δεν εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως δεν έχετε πείσει ότι είστε η εναλλακτική? Σε μία νύχτα στη Eurobank όμως, ναι, γιατί δεν μιλάμε για όλη την αστική τάξη, στη Eurobank σε μία νύχτα χαρίστηκαν 11 δισεκατομμύρια ευρώ. 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Και 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επόμενη νύχτα στην Εθνική Τράπεζα. Όταν λέμε λεφτά δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με στοιχεία. Αδιάστατα στοιχεία. Πώς με αυτή την πραγματικότητα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττει? Λοιπόν, όχι με τα ίδια ποσοστά. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, γιατί δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Αν είναι αυτή. Βεβαίως, δεν είναι, κύριε Χατζηπολάου, γι' αυτό δεν εισπράττει. Κυρία Αντρέτα, εγώ προσπαθώ να έχω μια πολιτική απάντηση. Θα θέλαμε βεβαίως και επιδιώκαμε να έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Μήπως δεν πείθετε ότι είστε η εναλλακτική? Αλλά εδώ είχαμε ευρωεκλογές. Και στις ευρωεκλογές, εσείς το είπατε, η διασπορά
στις πολιτικές δυνάμεις είναι αρκετά ευρεία. Αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Είναι πιο εύκολο να καταληφθεί παντού. Λόγω απλής αναλογικής. Λόγω απλής αναλογικής. Οι ευρωεκλογές έχουν απλή αναλογική. Δεν έχουν μπόνους. Αυτό που παίρνεις αυτό μετράει. Ξέρω, εντάξει. Άμα το πάρουμε τώρα για να το κάνουμε, μπόνους είναι μια άλλη ιστορία. Και καλά κάνει. Δεν το κάνει ο Λαφαζάνης αυτό. Και καλά κάνει. Και τον καλπονοθετικό νόμο δεν τον ανακαλύψαμε εμείς. Αυτό, κύριε Καπιταλάκη, τα πράγματα που συμφωνούσαμε, φαντάζομαι. Και με βάση τον καλπονοθετικό αυτό. Εμέσως τον εφαρμόσατε. Νόμο, με βάση τον καλπονοθετικό. Απλή αναλογική, έτοιμο, βασικό έπρεπε να είναι μέσα στη ριζοσπαστική. Δεν μπορώ να απαντάω και σε δύο μαζί. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι Ναπολέον. Δυστυχώς. Λαφαζάνης. Λοιπόν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέω ότι τον καλπονοθετικό νόμο δεν τον κάναμε εμείς. Και με βάση αυτόν τον καλπονοθετικό εκλογικό νόμο που έχουμε κυβέρνηση. Να τον αλλάξετε, θέλετε. Έχουμε κοινοβουλευτική η πλειοψηφία με βάση αυτόν τον καλπονοθετικό εκλογικό νόμο. Δεν υπάρχει αυτή η κοινοβουλευτική θέλετε πλειοψηφία. Και γι' αυτό το αίτημα για εκλογές στέκεται και μετά τις ευρωεκλογές. Ένα είναι. Θέλετε να τον αλλάξετε, παραμένει το αίτημα για απλή αναλογική. Όχι απλώς παραμένει. Και δεν θέλουμε, ας πούμε, μια. Πώς εξηγείτε το φαινόμενο ότι κάτι οι σύντροφοί σας βγήκαν. Μισό λεπτό, εντάξει, να μ' απαντήσω την απλή αναλογική. Σε αυτό παίζει τώρα. Πρέπει κάπου να απαντάω κιόλα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Για σε αυτό που λες, κύριε. Θα παρακαλέσω όμως. Δεν γίνεται να απαντάω σε εσά. Οι άλλοι 10 άνθρωποι που αναμένουν να μιλήσουν. Δεν γίνεται έτσι, παρακαλώ θέρμα. Θα είχα τελειώσει εγώ, αν δεν ήταν. Λοιπόν, είμαστε υπέρ τη απλή αναλογική. Η απλή αναλογική θεωρούμε ότι είναι το πιο τίμιο, το πιο ουσιαστικό και πιο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Άλλωστε έχει έρθει στη Βουλή και την έχουμε ψηφίσει από την πλευρά της ΔΗΜΑ και την έχουμε αποδεχθεί αυτή την πρωτοβουλία της απλής αναλογής. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, με βάση το καλπονοθετικό αυτό εκλογικό δεν υπάρχει όμως πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, θα θέλαμε να είναι το ποσοστό μας ακόμα μεγαλύτερο. Βεβαίως θα θέλαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα θετικό, νικηφόρο και ελπιδοφόρο αποτέλεσμα ότι ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς που λέγανε ότι ευκαιριακά έκανε το τίναγμα το 25 από το 4. Μια στιγμή να ολοκληρώσω, κύριε Χατζηδημαρχέ. Το συλλογισμό. Από το 4 στο 27. Αλλά εγώ λέγανε, επιμένω κακομοίρης μισή ώρα στο αρχικό μου ερώτημα. Αυτό απαντάω. Άλλα 30 βέβαια. Αυτό απαντώ. Αυτό απαντώ. Αυτό απαντώ. Αυτό απαντώ σε ένα λεπτό. Λοιπόν, το τίναγμα από το 4 στο 27% θεωρείται. Και γράφτηκε ότι ήταν συγκυριακό, εκμεταλλευτήκαμε την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, τις περιστάσεις αποδεικνύεται ότι δεν είναι καθόλου περιστασιακό. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ριζοσπαστική αριστερή δύναμη, ανατρεπτική δύναμη, κατορθώνει να παραμένει με μεγάλη, ισχυρότατη εκλογική επιρροή όταν τα άλλα κόμματα καταραίουν. Και ιδιαίτερα καταραίει η κυβέρνηση, καταραίει εκλογικά. Αυτό το θεωρούμε θετικό, νικηφόρο, ελπιδοφόρο, δίνει δυναμική, δίνει προοπτική σε εξελίξεις για να συνεχίσουμε έναν αγώνα σκληρό για να αλλάξουμε τους σχετισμούς και να αλλάξουμε τα πράγματα. Είπατε προεκλογικά, 25 ψηφίζουμε, 26 φεύγουν. Σήμερα άκουσα τον κύριο Τσίπρα βγαίνοντας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναφέρεται στην προεδρική εκλογή και στο Φεβρουάριο. Σημαίνει λοιπόν ότι 25 ψηφίσαμε, αλλά αυτοί πάλι το Φεβρουάριο θα φύγουν. Καταλαβαίνω καλά. Όχι. Η προεδρική εκλογή, η αναφορά. Έχετε άλλη δυνατότητα. Η προεδρική εκλογή, η αναφορά έγινε για άλλους λόγους. Εμείς ζητήσαμε, όχι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το αίτημα υποβάλαμε εκεί και το μέσω του πρόεδρου της Δημοκρατίας στον ελληνικό λαό, ζητήσαμε εκλογές. Και τις εκλογές ζητήσαμε γιατί υπάρχει φανερή δυσαρμονία. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι λαϊκή μειοψηφία. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αν και εφόσον αυτά τα αποτελέσματα καταγράφονται και σε εθνικές εκλογές. Εδώ όμως αυτές οι ευρωεκλογές είχαν μια σκληρή πολιτική σημασία, επομένως προσεγγίζουν τα αποτελέσματα. Επομένως κάνουμε εύλογους συλλογισμούς και λέμε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση να συνεχίσει το καταστροφικό τροϊκανό μνημονιακό έργο. Αν είχατε τη δυνατότητα να προκαλέσετε εθνικές εκλογές και πάω στον κύριο Μιχελάκη. Λοιπόν, και ζητάμε εθνικές εκλογές. Με ποιον θα συνεργαζόσασταν την επόμενη μέρα από το παρόν πολιτικό σκηνικό? Γιατί αυτός που προτείνει εθνικές εκλογές και ζητά να φύγει μια κυβέρνηση πρέπει να έχει έτοιμο και το σχέδιο για το πώς θα κυβερνήσει. Με ποιον θα συνεργαζόσασταν? Μόνοι σας δεν μπορείτε, όπως προκύπτει από το εκλογικό αποτέλεσμα που μου λέτε ότι είναι κοντά σε αυτό μιας εθνικής αναμέτρησης. Το σχέδιο είναι. Το κουκουέ σας λέει όχι.
Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, άκουσα τον Καμένο προεκλογικά να λέει ξεχάστε το, διότι στα εθνικά λένε έτσι, κόκκινες γραμμές κλπ. Λέει όχι. Ναι. Η Δημάρ είναι στο 1, κάτι. Ναι. Με ποιον θα συνεργαστεί? Το ποτάμι όμως. Με το ποτάμι. Επιτρέψτε μου που παρεμβαίνω. Το ποτάμι γίνεται στη θάλασσα πάνω. Έχει δηλώσει ότι αυτό θα ήταν πρόθυμο. Ναι, έχει δηλώσει όποιος βγει επόμενη εβδομάδα. Συγχωρείτε. Έχει δηλώσει. Ο Σταύρος Θεοδωράκης θα συζητούσε επί τη βάση αρχών. Όχι, ένα λεπτό να ρωτήσουμε. Ναι, αλλά το ποτάμι. Πώς να θέλει, αφού το ποτάμι θα πει την επόμενη εβδομάδα ποιε είναι οι θέσει. Αν τοποθετήθηκε ο κ. Λαφαζάνη. Θα ανεβούν πάνω στι γέφυρε για το σκεφτούν. Αφού δεν έχουν πει. Λοιπόν, όμως το ερώτημα παραμένει. Συνεργασίες υπάρχουν. Θα σα απαντήσω, αλλά το σχολιάζει κιόλα και καλά κάνει. Λοιπόν, θα συνεργαστούμε εμείς με οποιονδήποτε μπορούμε να βρούμε κοινή βάση για να εφαρμόσουμε με συνέπεια και σταθερότητα το αντιμνημονιακό προοδευτικό μας πρόγραμμα. Πού διαφαίνεται αυτή η βάση? Επειδή έχει και χιούμορ τώρα, πριν φτάσουμε στο μαύρο ανέκδοτο να πηγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Κορυδαλό να αναφέρει το λύσιμο της Μητσοτάκης στον Μικαλολιάκο. Κυρία Κανέλη, θα κατέβουμε στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές, με το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε τη λαϊκή νομιμοποίηση του προγράμματός μας και με βάση αυτό το πρόγραμμα, την εσωτερική λογική του, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συμμαχίες. Όσοι λοιπόν συμβαδίζουν, θέλουν να φύγει η Τρόικα από την Ελλάδα, θέλουν να τελειώσουμε με τα μνημόνια και τη λιτότητα, θέλουν να πάμε σε προοδευτικές αλλαγές, θέλουν να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες, θέλουν να δουν κοινωνική στήριξη, θέλουν να δουν μια διαφορετική δημοκρατική πορεία της χώρας, με όλους αυτούς εμείς θα πλώσουμε το χέρι μας για να συνεργαστούμε. Και θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση με συνέπεια και σταθερότητα. Και θα βρεθούν αυτοί οι σύμμαχοι, γιατί είναι πολλοί που θέλουν. Και στο πολιτικό στερέωμα, ενώ θα μπορούσε να είναι η Ελιά, για παράδειγμα. Στην κοινωνία αυτό να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Η Ελιά θα μπορούσε να είναι. Κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ. Θα έρθει η σειρά σας να τα πείτε. Η Ελιά κάνει την καταστροφή. Η Ελιά θα μπορούσε. Και γενικότερα η κέντρο αριστερά είναι από τις καταστροφικότερες παρατάξεις στη χώρα από τις αρχές της δεκαετίας. Επομένως, και αναφέρομαι στον κύριο Σιμίτη, στον κύριο Παπανδρέου, στον κύριο Πεντζέλο. Προσωποποιώ, επιτρέψτε μου τα πράγματα για να κάνω παραστατική. Το ποτάμι θα μπορούσε να είναι. Λόγο. Το ποτάμι δεν βλέπω να έχει συγγένεια πολιτικο-ιδεολογική με την αριστερά. Άρα ποιος έχει? Βλέπω το ποτάμι. Μα βλέπω μόνο την πραγματικότητα. Τι να κάνω? Δηλαδή θα ανακαλύψω με τη συνιστός. Με όποιον δεχτεί να γίνει συνιστός. Με βάση το χάρτη. Υπάρχουν αριστερές δυνάμεις. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπορεί. Κύριε Λαφαζάνη, έτσι κι αλλιώς έχετε δηλώσει ότι η κυβέρνηση δεν είναι αυτός που κυρίως ο υπάρχει ένας λαός ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει να αποτινάξει ένα ζυγό ο οποίος είναι πανάθλιος στη χώρα. Βεβαίως, πάμε στη ζωή του και το μέλλον του. Σε αυτούς θα στηριχθούμε. Πάμε και νομίζω ότι είναι αρκετές δυνάμεις αυτές που μπορούν να στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα. Άρα, και θα το στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο δρόμο. Δεν έχει άλλη διέξοδο. Αυτή είναι η διέξοδος. Όποιο κόστος μπορεί να έχει και όσες δυσκολίες. Δηλαδή, σας έλεγε, ναι, η κυβέρνηση είναι της διαπραγμάτευσης. Ο δρόμος της προοπτικής αυτό. Ο δρόμος ελπίδας και της προοπτικής. Αυτό είναι το κεντρικό στην προοπτική. Δεν ακούω, κυρία Κανέλη. Με βάση αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι μίλησε με. Μεστότητα ως έχετε ενδιαφέρον πάντως για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πρόσδεκτο. Μιλάτε, σε άνθρωπο που είπατε και μόνος σας ότι έχουμε μια κάποια πείρα εδώ. Ηλίθεια είμαι να μην έχω ενδιαφέρον. Βεβαίως, γι' αυτό λέω. Μα δεν είπα εγώ, σας είπα ηλίθεια. Το να σας λέω ότι έχετε ενδιαφέρον είναι ηλίθεια. Αρχίσατε να υποτιμάτε την νοημοσύνη των αντιπάλων σας. Και αυτό είναι κακή διαχείριση. Μα είναι δυνατόν. Μην υποτιμάτε νοημοσύνη αντιπάλων. Τεχνητή ένταση. Πείτε μου τώρα, δεν είχα μία τεχνική ένταση. Μιλάω έτσι από τότε που γεννήθηκα. Επομένως, σημασία δεν θα μου πάρετε επειδή κερδίσατε. Τώρα την πρωτοακούτε και λέτε τώρα. Σα βάλω σημασία, εγώ μιλάω. Έκανα μία ερώτηση. Όταν μιλήσετε εσείς, εγώ δεν σα διαβάζω. Η πρότασή σα για συνδιαχείριση του χρέου. Πείτε, τι λέτε. Αυτό που είπε ο Τσίπρας. Διαγραφή του χρέου. Διαπραγματευτεί το χρέο. Το διαγραφή του χρέου το λέτε συνδιαχείριση. Δεν θα πάει να διαπραγματευτεί το χρέο, μην τολμήσει να πάει χωρίς εμάς. Παθαίνει κρίση ο Σαμαράς, ειλικρίνεια, ευγενία και ευρύτερου συνασπισμού στα πρότυπα του γερμανικού μεγάλου συνασπισμού και σα λέει. Έλα πουλάκι μου να πάμε μαζί. Εγώ το στουρνάρα. Δώ μου και ένα δικό σου, 11 του μηνός πάμε έξω. Καλά, με το Λαφαζάνη θα πάει. Δεν λέμε συνδιαχείριση. Πάτε. Μια στιγμή. Μην διανοηθεί να το διαπραγματευτεί. Διαγραφή του χρέους. Θα το ρωτήσει, είπατε. Διαγραφή. Πάτε. Ακούστε, λέμε διαγραφή του χρέους και καλούμε όλες τις αριστερές δυνάμεις,
όλες τις αριστερές δυνάμεις να διαμορφώσουμε ένα μεγάλο μέτωπο. Μα στην κυβέρνηση ένα μεγάλο μέτωπο για να προωθήσουμε αυτή τη διαγραφή. Τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους, του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του χρέου. Στην καλύτερα των περιπτώσεων. Εγώ από τηλεόραση το είδα. Λοιπόν, αυτό επιδιώκουμε. Αυτό επιδιώκουμε. Τώρα, αν θέλετε εσείς να αποδίδετε άλλες θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε παρακαλώ στον κύριο Μιχελάκη. Κύριε Μιχελάκη, άκουσα τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού.